Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Βουρεξάκη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, ευχαριστώ. Κύριε Βουρεξάκη, φαντάζομαι θα έχετε πολλά τηλεφωνήματα, θα είστε λίγο στο τρέξιμο αυτές τις μέρες λόγω των προβλημάτων. Να μας δώσετε μια εικόνα πρώτα-πρώτα για το που αυτή τη στιγμή έχουμε προβλήματα, σε ποιες περιοχές. Εντάξει, τα προβλήματα σήμερα είναι πολύ λιγότερα από ήταν Σαββατοκύριακο. Έχουμε στην Αγία Κατερίνη, στην περιοχή έχουμε κάποια προβλήματα. Και τα πιο πολλές διαμαρτυρίες που έχουμε και στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Αυτά τα προβλήματα και του Σαββατοκύριακου που είχαμε έτσι και Θέρισο, Δειλινά και στο Μασταμπά κάποιες περιπτώσεις, προκύπτουν λόγω κάποιας βλάβης. Ποιο είναι το θέμα? Να σας πω τι έγινε. Εμείς πήραμε εκτάκτως την προηγούμενη Δευτέρα, πήραμε νερό από τον Αποσελέμη. Ήταν να το πάρουμε πρώτη Τρίτου, αλλά το πήραμε στις 25 του Φλεβάρι. Πήραμε αρκετή ποσότητα, περίπου, θα σας πω, πήραμε 1000 κυβικά τη μέρα, 350 ήταν, συγγνώμη, την ώρα. Την ώρα. 350 κυβικά την ώρα στην Ρεξαμίνη, του Παπατήτου Μετόχη, στην περιοχή του Αηγιάννη, και 650 κυβικά στη Δέλτα 4, μια Ρεξαμίνη που βρίσκεται στην Όλοφ Πάλμε. Στη δεξαμενή τη Δέλτα 4, η οποία ήταν κλειστή, αυτή ήταν μια κλειστή δεξαμενή, γιατί από αυτήν την είχαμε κατασκευάσει για να παίρνουμε νερό από την Αποσέλεμη, ήταν κλειστή από το Σεπτέμβριο. Οπότε ήταν ενεργή όλο αυτό το διάστημα. Ήταν και ένα θέμα με το θέμα της θολότητας του νερού που παρουσιάστηκε 2-3 μέρες. Θα σας ρωτούσα και γι' αυτό, γιατί είχαμε αναφορές. Η θολότητα του νερού, καταρχάς, εμείς την ελέγξαμε την πρώτη στιγμή που μας το πάνε, δεν υπήρχε θέμα μικροβιολογικό. Ήταν κάποια ζήματα τα οποία είχαν μείνει μέσα στους αγωγούς και του Αποσελέμη προς το Ηράκλειο που ήταν κλειστός και αυτός στους 6 μήνες και του δικού μας εδώ πέρα, το οποίο επειδή το πήραμε λίγο πιο γρήγορα, πραγματικά μείναν κάποια ζήματα και δημιούργησε θολότητα σε κάποιους, όχι παντού, σε κάποιες περιοχές στα τερματικά, καταλάβατε. Το οποίο αφορούσε καθαρά όμως ζήματα, όχι θέματα. Όμως, επειδή κύριε Βουρεξάκη, το νερό από τη Βρύση ή περισσότεροι τουλάχιστον, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, δεν το έχουμε για κατανάλωση, δεν το έχουμε για πόσιμο νερό δηλαδή. Ήταν ασφαλές, κάνατε, είπατε, το μικροβιακό έλεγχο. Για να μαγειρέψει μια νοικοκυρά, ας πούμε. Ναι, ασφαλέστατο είναι και να ξέρετε, να ξέρουν και ακούν και οι ακροατές, ότι το νερό του Αποσελέμη είναι άριστο νερό. Άριστο, και το νερό που βγήκε από το δηληστήριο του Αποσελέμη ήταν πεντακάθαρο. Απλώς η αγωγή ήδη δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Κάποια μου είπε στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, αλλά εγώ από προχθές ξέρω από την Πέμπτη ότι έχει τελειώσει. Ήταν το νερό πεντακάθαρο. Ήταν. Τώρα κάποιος μου είπε στη Μεγάλο Αλεξάνδρου ότι πιθανόν έχει μια θολότητα. Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβαίνει και στο δικό της δίκτυο μόνο για κάποια βλάβη. Αλλά εγώ δεν έχω καταγγελίε μετά την Πέμπτη ότι υπήρχε θολότητα στο νερό. Υπήρχαν πράγματι την Τετάρτη. Τα ειζήματα ξεπλήθηκε, να το πούμε έτσι, ναι, το δίκτυο. Οπότε τώρα. Ναι, αυτό ήταν. Αλλά το νερό του, όπως έλεγε, να ξέρει ο κόσμος ότι είναι πεντακάθαρο το νερό, έχει 300 αγωγημότητα, είναι νερό που περνάει από πολλαπλά στάδια επεξεργασίας. Είναι πραγματικά νερό για, να μην πω καλύτερα και από τα εμφιαλωμένα. Να μην υπερβάλλουμε κιόλας, αλλά είναι τέλος πάντων κατάλληλο και για να το πιούμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, για να επανέλθουμε, είπατε ότι πήραμε αυτές τις ποσότητες από τον Αποσελέμη στη Δέλτα 4 και στην Παπατήτου. Στη Δέλτα 4, η οποία τροφοδοτεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ηρακλείου, τροφοδοτεί την περιοχή του Μασταμπά, Ατσαλένιο, Δειλινά, Κορώνη Μαγαρά, Αγία Εκατερίνη, Πατέλες, όλη αυτή την περιοχή. Αυτή η δεξαμενή εξυπηρετεί, γι' αυτό παίρνει και πολύ νερό, παίρνει 650 κυβικά την ώρα. Εκεί, λόγω το ξέρουμε, τα δίκτυα είναι παλιά, γι' αυτό ήδη έχουμε αρχίσει την αντικατάσταση. Να μην το ξαναπώ, ήδη έχουμε αρχίσει τα 260 χιλιόμετρα αντικατάσταση από το Μασταμπά. Τα δίκτυα είναι παλιά. Το αποτέλεσμα ότι είχαμε σε 3-4 σημεία είχαμε σπάσιμο. Αναγκαστήκαμε και την Πέμπτη το βράδυ και μειώσαμε στο 1/3 το νερό από τον Αποσελέμη, φτάσαμε στα 200 κυβικά την ώρα για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές. Και το πρόβλημα το μεγάλο που, εντάξει, εγώ το όμαθα, δεν το ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, είναι ότι όταν αδειάσει το δίκτυο θέλει 3-4 μέρες να ξαναγεμίσει. Καταλάβατε. Οπότε δηλαδή, είχαμε αδειάσει, αυτή τη ζημιά. Σταμάτησε η υδροδότηση. Το πρωί ξεκινήσαμε σταδιακά, σήμερα είμαστε πάλι full νερό από το Αποσελέμη. Την Παρασκευή, το Σαββάτο πρωί, συγγνώμη, ξεκινήσαμε κανονικά πάλι να παίρνουμε νερό 500 κυβικά από τον Αποσελέμη. Τώρα είμαστε στο 650, δηλαδή στο ανώτο όριο που μπορούμε. Και σχεδόν παντού έχουμε κάποια θέματα στην Κορώνη του Μαγαρά, εκεί πέρα στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Υπάρχει μυστική, εκεί πέρα έχουμε κάποια τεχνικά θέματα. Μέχρι και τώρα δηλαδή. Ναι. Εκεί το θέμα στην Κορώνη, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, έχουμε κάποιο θέμα, διότι τεχνικά είναι μεγάλη αγωγή
και η παροχή που υπάρχει είναι μικρή, είναι μικρή για να μπορέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα να γεμίσει τον αγωγό. Εκεί είναι και τεχνικό, εκεί είναι παραπάνω το πρόβλημα από ό,τι στην Οπότε συμπεραίνω, καταλαβαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι εφόσον αυτό το θέμα υφίσταται, είναι μεγάλη αγωγή, μικρή η παροχή, θα έχουμε επαναλαμβανόμενα προβλήματα. Εφόσον έχουμε διακοπές, δηλαδή εφόσον έχουμε σταματάμε τη ροή, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Άμα γεμίσει το δίκτυο, μετά δεν έχουμε πρόβλημα, καταλάβατε. Mm-hmm. Είναι την περίπτωση που θέλουμε να αναπληρώσουμε το νερό λόγω κάποιες διακοπής που κάναμε για να αποκαταστήσουμε μια βλάβη. Μάλιστα. Επομένως, αυτές τις δύο περιπτώσεις, τις δύο περιοχές που έχουμε μέχρι και σήμερα προβλήματα, Αγία Κατερίνη και Κορώνη Μαγαρά, πότε εκτιμάτε ότι θα αποκατασταθεί εντελώς? Εγώ πιστεύω ότι μέχρι έχει τελειώσει το θέμα. Ήδη έχουμε full νερό από τον Αποσελέμη, οπότε διοχετεύουμε στην περιοχή εκεί πέρα αρκετό νερό. Αλλά πρέπει, θέλει κάποιο χρόνο για να γεμίσουν τα δίκτυα. Εκεί το Σαββάτο πρωί πήγαμε κάποιο νερό και εγώ πήγα προσωπικά και έλεγξα. No. Και είχαν νερό σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή ήταν και ένας υδρονομέας, ο οποίος ελέγξαμε μία-δύο βρύσεις, είχαν νερό. No. Μετά πάει, σταμάτησε πάλι. Στην Αγία Κατερίνη το πρόβλημα δημιουργήθηκε πιο πολύ, εχθές δημιουργήθηκε mm-hmm. και σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Βουρεξάκη, θεωρείτε ότι θα έχουμε και στο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους δημότες πραγματικά, διότι. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα έπρεπε όμως από την Παρασκευή να είχαμε ενημερώσει τον κόσμο ότι θα είχαν προβλήματα, να είχαν πάρει τα μέτρα τους. Αυτό πραγματικά. Να είχαν κάνει ένα προγραμματισμό. Η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο έμειναν όλοι χωρίς νερό, αυτοί που μένουν σε αυτές τις περιοχές τέλος πάντων, και δεν είχαν και καμία ενημέρωση. Και αυτό που πληροφορούμαστε εμείς είναι ότι καλώντας τη ΔΕΙΑΗ δεν λάμβαναν μία σαφή απάντηση. Αλλά ρωτώντας πότε θα αποκατασταθεί, τους έλεγαν από μέρα σε μέρα. Αυτό τώρα είναι λίγο γενικό, είναι ρευστό, δεν μπορεί κανείς να κάνει προγραμματισμό με βάση αυτή την απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, θεωρείτε ότι θα έχουμε ξανά θέμα, θέλω να πω, με βάση την παλαιότητα των δικτύων, που είναι μια πραγματικότητα για το Ηράκλειο. Μπορεί να ξανά έχουμε το ίδιο θέμα? Εγώ το έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχει, εάν δεν αλλάξουμε το δίκτυο ίδρυυση στο Ηράκλειο, το οποίο θα αλλάξει 3 χρόνια πλέον, διότι τα λεφτά έχουν έρθει, οι μελέτες έχουν γίνει, οπότε ήδη έχουν ξεκινήσει, πάντα αυτά τα 3 χρόνια θα έχουμε ψηλοπροβλήματα. Mm-hmm. Πικρά ή μεγάλα θα έχουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όσο καιρό και να έχουμε, το μαραθώνο να έχουμε, το μόνο να έχουμε, άμα το δίκτυο έχει προβλήματα, θα σπάει, θα σταματάς ξανά από την αρχή. Mm-hmm. Γι' αυτό εμείς έχουμε τώρα, ειδικά στις περιοχές μας, τα μπα, ξεκινήσαμε πρώτοι και προσπαθούμε να το τελειώσουμε το έργο όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Ήδη δουλεύουν ένα μήνα, έχουν αλλάξει κάποια εκατοντάδες μέτρα, έχουν αλλάξει από το θέμα, από το δίκτυο ίδρυυσης. Να λύσουμε εκεί πέρα, καταλάβατε, αν φτιάξουμε και αντικατασταθεί το. Όχι, θα αντικατασταθεί στα επόμενα 3 χρόνια το δίκτυο ίδρυυσης, θα λυθεί το πρόβλημα. Τότε μια και καλή. Μέχρι τότε όμως, εγώ το λέω και θα το ξαναπώ χίλιες φορές, θα έχουμε μικροπροβλήματα. Μάλιστα. Υπάρχουν περιοχές που είναι έτσι στο κόκκινο, που θα έχουν, που είναι εντονότερο το πρόβλημα σε σχέση εγώ, με τα παλιά δίκτυα. Ενημερώσει είναι η περιοχή του εκεί στο Μασταμπά είναι. Mm-hmm. Είναι τα πιο παλιά δίκτυα και έχω δει, δηλαδή, και κάποια κομμάτια που έχουν φέρει. Αυτά ήταν παλιά μαντέμια και σιδεροσωλήνες. Mm-hmm. Και έχω δει κάποια κομμάτια τα οποία δείχνουν την αθλειότητα του δικτύου. Μάλιστα. Επομένως, έχει και μια λογική προτεραιότητα που έχει δοθεί στην αντικατάσταση των δικτύων. Μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Βουρεξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.